Σήμερα ξεκινάει η Παρασκευή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε. Η Πάολα που θα είναι. Η Πάολα θα είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Φουρέιρα. Στο θέατρο ξεκινάνε σήμερα, έχουν πρεμιέρα. Άλλη πρεμιέρα λοιπόν εδώ στην Αθήνα. Και να δούμε την Πάολα Μαρία. Βεβαίως και να τη δούμε την Πάολα Φεϊθές. Η οποία θεωρεί πολύ σεξι τον Γιώργο. Το δικό σου. Έχεις δεχτεί στο παρελθόν σκληρή κριτική. Νιώθεις μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες δικαιωμένη πλέον? Ναι, όντως υπήρξε σκληρή κριτική. Δικαίωση τώρα γι' αυτό, όχι, δεν νιώθω. Αυτό θα συμβαίνει πάντα. Ό,τι μας ενοχλεί ή άλλες φορές για να κάνουμε τη δουλειά μας, το τσιγκλάμε λίγο. Είναι αλήθεια ότι πέρσι στο τέλος της σεζόν μοίρασες το νυχτοκάματό σου σε όλα τα παιδιά που δούλευαν εδώ στο μαγαζί? Θεωρώ πως είναι υποχρέωσή μου, ας πούμε, να φερθώ έτσι στους συνεργάτες μου. Είναι το δικό σου ευχαριστώ στη δική τους προσφορά? Ευχαριστώ, τους λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι σαν να τους έχω πάρει ένα τισερ. Έχεις άγχος όταν είναι αγαπημένος πρόσωπο? Σήμερα, ναι, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να μην είναι εδώ στην πρεμιέρα. Γιατί το άγχος μου όλο και μεγαλώνει. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να τα αποφύγω κιόλας, να τους διώχνω σε κάθε πρεμιέρα. Τους έχω δείξει περισσότερες. Ας τους κάνω τη χάρη να έρθουν. Η κόρη σου θα έρθει? Όχι, δεν θα έρθει. Η Παολίνα μου έρχεται όταν θεωρεί η Μανούλα και ο Μπαμπάκας ότι ναι, σήμερα θα έρθεις να δεις τη Μανούλα σε αυτό που κάνει. Γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα την αλήθεια. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να έχεις όρεξη να ασχοληθείς με αυτό. Εγώ θεωρώ πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να γνωρίζει το χώρο της Μανούλας της και τίποτα άλλο, όπως γνώριζα και εγώ των γονιών μου. Δεύτερο παιδί θα έκανες? Ναι, θα έκανα. Και τρίτο θα έκανα. Αλήθεια? Ναι, αλλά θα προτιμούσα να τα κάνει μια και εξωτρίδημα, ναι, όπως είναι ο Αργυρός. Τώρα που μιλάμε, τώρα δεν θέλω. Αύριο θέλω. Okay. Έχεις δηλώσει πέρυσι το Θέμη Γιοργαντά στο εξομολογητήριο ότι θα τέριαζες ερωτικά με τον Γιώργο Λιάγκα. Εντάξει, έκανα πλάκα τότε. Έκανα πλάκα γιατί πιο πολύ ήθελα να κάνω πλάκα γιατί έχω ακούσει ότι μιλούσε κάπως περίεργα για μένα. Και εγώ, επειδή δεν μπορώ να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που μίλησε, το έκανα αυτή την πλάκα. Καμιά φορά είναι καλύτερα έτσι. Δηλαδή ότι δεν είναι καθόλου σεξι, υπονοεί. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εντάξει, λίγο να σου πω κάτι, έδειξε μια ενόχληση τώρα και σου λέει ότι για να μην το συνεχίσω, το έκανα πλάκα για να το. Γιατί εντάξει, προφανώς ήταν μια στιγμή, ας πούμε. Κοίτα, να σου πω κάτι για την Πάολα. Την αλήθεια να πούμε όμως. Τι εννοείς? Να λέμε αλήθειες. Αλήθειες θα πούμε, ναι. Η Πάολα είναι ένα φαινόμενο. Έτσι. Είναι μια. Πώς να το πω τώρα. Κατηγορία από μόνη τη. Είναι ένα είδωλο λαϊκό. Έτσι, και στην εμφάνιση και στη φωνή. Από τις ωραιότερες φωνές. Από τις ωραιότερες φωνές. Και έχει δεχτεί και πάρα πολλές επιθέσεις. Έχουν γραφτεί τέρατα. Δεν θα τις προτιμούσα να σκουπίζω αυτό παρά να δώσω τραγούδι. Τώρα ο Σαββόπουλος είχε πάει και την είχε ακούσει. Έτσι, μπράβο, ναι. Και ο Σαββόπουλος. Νομίζω λοιπόν ότι ότι όλοι αυτοί οι ποιοτικοί σε εισαγωγικά που έχουν κατά καιρούς μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για την Πάολα. Με κάποιο τρόπο ψάχνω να βρω το ρήμα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι κάποιος τους έχει. Τους έχει. Καθοδηγήσει. Όχι. Τους έχει ξεφτυλίσει σε εισαγωγικά η Πάολα, γιατί μετά αναγκάστηκαν να συνεργαστούν μαζί της. Και να πούν καλά λόγια για αυτήν. Κατάλαβε. Ότι το γύρισε, μπράβο, ναι. Συμφωνώ. Κοίταξε, εδώ είναι αυτό που λέμε για την αυθεντικότητα ακόμα και ενός τραγουδιστή. Ξεκίνησε, δέχτηκε σχόλια, ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη γέμιζε τα μαγαζιά, όλοι λέγανε η Πάολα. Ενώ έχει ωραία φωνή. Για την εμφάνισή της. Για την εμφάνισή της, για τον τρόπο που στείνεται πάνω στην πίστα, που έχει αυτό το πολύ. Δηλαδή κανείς δεν την παραδεχόταν. Αυτό που λένε ότι χρειάζεται χρόνος για να αποδείξει κάποιος αν αξίζει ή όχι. Ακριβώς. Και εδώ είναι επειδή δεν άλλαξε, δεν προσπάθησε να το παίξει κάτι άλλο. Έμεινε τα ίδια τραγούδια που έλεγε, δεν άλλαξε τραγούδια ή να πάει στο πιο έντεχνο. Δίνεται το ίδιο, ασχολείται με τα μαλλιά της, κάνει το ίδιο τίναγμα στα μαλλιά. Όταν πάνω στην πίστα. Είναι σε μια δική της διάσταση. Είναι η αυθεντικότητα. Αυτή είναι. Και τους έφερε εκείνη ήρθανε. Και πώς γυρνάει όμως σαν μόδα. Κοίταξε, όχι, έχει δίκιο η Μαρία, γιατί γυρνάει σαν μόδα. Και τώρα λες η Πάολα και λες ότι είναι κάτι εναλλακτικό. Δηλαδή από κάτι που ίσως σε εισαγωγικά, και θα πω την αλήθεια, να τη θεωρούσανε τρας, αυτό εννοείς. Τώρα πάει στο εναλλακτικό, που και το εναλλακτικό είναι και μοντέρνο, είναι και στη μόδα. Αλλά ποιος ξέρει γιατί έχει τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια που επέμενε σε αυτό που ήξερε να κάνει και πίστευε δηλαδή μέσα. Δηλαδή πριν 6 χρόνια, αν μας έλεγε κανείς ότι ο Ρίγος θα σκηνοθετούσε την Πάολα,
Δεν θα το πιστεύω. Και στην αρχή ο Ρίγος όταν ξεκίνησε να σκηνοθετεί ακόμα και νυχτερινά μαγαζιά, περίεργο μας έκανε. Ακόμα και την Πεγκυζίνα. Ναι, γιατί ξεκίνησε από χοροθέατρο. Είναι ωραίο να μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Ωραίος, ναι, ναι, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα. Λοιπόν, και την Τίνα Μιχαηλίδου βεβαίως για την όμορφη συνέντευξη και που μας δέχτηκε στο καμαρίν της. Καλή αρχή και στα παιδιά σήμερα που ξεκινούμε Φουρέιρα και Κωνσταντίνο Αργυρό.